Κυρία Μιλένα Αποστολάκη, υποψήφια βουλευτής με Πασόκ Κινάλ στο Βόρειο Τομέα. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Καταρχήν, να πιάσουμε μία-μία τις θέσεις του Πρωθυπουργού. Μίλησε για προσωπικό πρόβλημα του κύριου Ανδρουλάκη με τον κύριο Μητσοτάκη. Μου κάνει εντύπωση ένας άνθρωπος που επί των ημερών του παρακολουθούσε τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος μέσα από το γραφείο του και συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο προείστατο της κυβέρνησης. Γιατί, ξέρετε, μερικά πράγματα προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε αυτά, την τραγωδία των Τεμπών και τα λοιπά, να ισχυρίζεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης έχει προσωπικό πρόβλημα μαζί του. Καταρχήν, θα συμφωνήσουμε με τον Πρωθυπουργό ότι το πρόβλημα δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ αντεστραμμένοι οι όροι. Σε ό,τι αφορά την συστηματική προσπάθεια της κινδυνολογίας του Πρωθυπουργού, προσπαθώντας να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ και με τις θέσεις με τις οποίες εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης να έχει πρόβλημα. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα σε μια πλήρη τετραετία καταργεί το δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δραματικά αυξάνει τις ανισότητες και συστηματικά αναπαράγει τις παθογένειες του παρελθόντος, το πελατειακό κράτος και την αναξιοκρατία, είναι προφανές ότι προσπαθώντας αυτή τη στιγμή να πάρει ψήφους από το ΠΑΣΟΚ και κυρίως να αποπροσανατολίσει για άλλη μια φορά το κεντρό ακροατήριο, αυτό στο οποίο σε θολά νερά ψαρεύει, θα πει όλα αυτά τα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση και καμία ταύτιση με άλλα κόμματα. Δεν είναι τώρα προσδιορίζεται. Είναι το ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι κυρίαρχο με τις θέσεις του στην κοινωνία, γιατί εκφράζει τις ανάγκες της και αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και με την αξιολόγηση, θέλω να πω κάτι. Το πρόβλημα του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Μητσοτάκη δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, είναι. Πώς να το πω, έχει και ένα προσωπικό χαρακτήρα λιγάκι, γιατί το με παρακολουθεί, σε παρακολουθώ. Όχι, όχι. Έχει και μια προσωπική χρειά, δεν είναι μόνο πολιτική. Όχι, δεν έχει καμία προσωπική χρειά από την πλευρά του κύριου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ. Θα μας τα πει βέβαια απόψε. Πιστεύετε ότι είναι από την πλευρά του Πρωθυπουργού προς τον κύριο. Θα σας πω καταρχήν ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο είναι πρωτευόντως πολιτικό και δευτερευόντως προσωπικό, γιατί σας θυμίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ένας νέος αρχηγός ενός τρίτου ισχυρού κόμματος και προφανέστατα ο Πρωθυπουργός κάτι ήθελε εκεί να μάθει, με έναν βέβαια εξαιρετικά παράνομο. Πιστεύετε... Και εσείς, κύριε Αποστολάκη, δώσατε λίγο τροφή, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, θέλω να πω, τα βγήκε ο κ. Ανδρουλάκης και είπε: όχι ο Τσίπρας, όχι ο Μητσοτάκης. Υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο το οποίο θα σας το πούμε κάποια στιγμή. Ωραία. Πρώτα οι ιδέες μας, πρώτα οι προτάσεις μας, το πρόγραμμα και ωραία, μετά το πρόσωπο. Να απαντήσω, λοιπόν, γι' αυτό βγαίνει και ο Πρωθυπουργός και λέει ανεξήγητη και αδικαιολόγητη αυτή η στάση του κ. Ανδρουλάκη. Σε αυτό, αφού υπενθυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός και το γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Αφού λοιπόν κλείσω το θέμα αυτό, θέλω να πω ότι αυτό το οποίο παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο Πρωθυπουργός να είναι ο αρχηγός του... Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, δεν είναι ακριβές. Υπάρχει σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, από τις 22 επίσης, που μέχρι σήμερα έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Γιατί και αυτό το αποσιωπά ο Πρωθυπουργός. Και σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια και την αξιολόγηση, αναρωτιέμαι γιατί 4 χρόνια μια αυτοδύναμη και πανίσχυρη κυβέρνηση με 157 ψήφους μέσα στο Κοινοβούλιο δεν προχώρησε την αξιολόγηση, αν οι αντιστάσεις, οι υποτιθέμενες αντιστάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος είναι αυτές που τη σταμάτησαν τότε, δεν είναι επαρκής αυτή η κυβέρνηση. Και σε ό,τι αφορά το άρθρο 16 και το πανεπιστήμιο, αναρωτιέμαι πόσο αυτή η κυβέρνηση είναι ταγμένη στο να υποστηρίξει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, όταν 4 χρόνια το αφήνει έρμεο στους τραμπούκους και τους κουκουλοφόρους. Συγγνώμη, και φέρνει αλλά έχει κάνει πράγματα σε αυτό. Όχι, μπορεί να κατηγορηθεί για πολλά πράγματα, αλλά η αστυνομία μπήκε στα πανεπιστήμια. Όχι, θα διαφωνήσω. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, μας ακούει η κυρία Φωτίου θα τώρα. Διαφωνήσω πολύ, κύριε Κακιούση. Θα διαφωνήσω απολύτως μαζί σας. Το να κάνεις πράγματα με το να κάνεις εφόδους δεν έχει νόημα. Νόημα έχει να βγάλεις το φαινόμενο, να εξαλείψεις το φαινόμενο και το φαινόμενο το μπορείς να το αντιμετωπίσεις με σύγχρονες μεθόδους. Με περιστρεφόμενα μηχανήματα, με κάρτες εισόδου, με όλα αυτά που υπάρχουν. Ακούσε ένα δευτερόλεπτο. Με όλα αυτά που υπάρχουν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης. Το ότι ένα χρόνο πριν τη λήξη της τετραετίας δημιουργεί στην υποτιθέμενη
πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία σήμερα ξέρουμε τι εξυπηρέτησε, διορισμού συμμετέρων, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεσε για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αν λειτουργήσει κανονικά, εσείς θέλετε. Όχι, όχι. Δεν Αν είναι, μην λειτουργήσει κανονικά. Δεν είναι Α, θέλετε ξεφραγώ αμπέλη τα πανεπιστήμια. Όχι, καθόλου. Γιατί, θέλουμε γιατί τα πανεπιστήμια. Αυτό λέμε, λοιπόν. Σας παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε, μην το κάνετε αυτό. Γιατί, μην το κάνετε αυτό. Κανονικά να λέμε μην τα πράγματα που θέλετε. Μην εσείς δεν θέλετε τη φύλαξη του Πανεπιστημίου. Να σας πω, μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε αυτό, πρόεδρε. Θα ρωτήσω αν κάτι και θα το ρωτήσω. Θέλουμε φύλαξη Πανεπιστημίου. Οπότε δεν το έχει ακούσει. Τελειώνω σε ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει όμως. Θέλουμε φύλαξη Πανεπιστημίων με σύγχρονες μεθόδους όπως σε όλα τα πανεπιστήμια της Δύσης και του προηγούμενου κόσμου. Η στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη είναι απολύτως ευμετάβλητη. Και εκείνη από τις δημοσκοπήσεις. Άλλωστε γι' αυτό 3 χρόνια δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει τον κύριο Κασιδιάρη. Ήταν κάτω από το 30% και δεν τον ενοχλούσε. Το τελευταίο εξάμηνο, όταν ανησύχησε σε σχέση με τη δυνατότητα να είναι αυτοδύναμος, τότε έκανε όλα αυτά τις μεθοδεύσεις, τις ανεπαρκείς και λαθεμένες μεθοδεύσεις. Πάντως, για να μην ξεχνιόμαστε. Πολλάκι, δεύτερον, κύριε Κακούση, το αυτοδυναμία η χάος δεν ακούγεται πια. Κάθεσα στον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί το ακούω εμέσως από τον Πρωθυπουργό. Όχι, θα ακούσετε το αυτοδυναμία ή μπλέξαμε. Μετά τα Τέμπη δεν υπάρχει το αυτοδυναμία ή χάος, γιατί η αυτοδυναμία έφερε το χάος. Όπως επίσης μεγάλη μεταβολή υπήρξε και σε ό,τι αφορά την πρώτη διερευνητική εντολή. Κάποτε μας έλεγε ότι θα την πετάξει. Τώρα είπε θα την πάρει. Όπως και τώρα είπε ότι θα μειώσει το ΦΠΑ. Ελάτε, το μεγαλύτερο σύμμαχος του κύριου Μητσοτάκη είναι ο κύριος Τσίπρας και το να θυμίζει την τετραετία του. Με αυτόν τον τρόπο και κινδυνολογώντας έρχεται να παρουσιαστεί ως ο Μεσσίας συγκρινόμενος με την τετραετία Τσίπρα. Είναι όμως και η δική του τετραετία βλαπτική και αρνητική για τον ελληνικό λαό. Εσείς θα συνεργαστείτε και γι' αυτόν τον τρόπο και γι' αυτόν τον λόγο προσπαθεί να κινδυνολογήσει και να υφαρπάξει ψήφους από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Το ΠΑΣΟΚ, ακούστε, σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη, τη διερευνητική εντολή θα τη χρησιμοποιήσει με σεβασμό στο Σύνταγμα. Με ποιον? Και με το πρώτο κόμμα, διότι όλα αυτά τα περί κυβέρνηση ηττημένων είναι αστεία. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο ο Νίκος Ανδρουλάκης? Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάρει τηλέφωνο αυτόν που θα έχει πάρει την... που θα είναι πρώτο κόμμα με τις εκλογές της 21ης Μαΐου και εφόσον υπάρχει το ισχυρό διψήφιο ποσοστό που μας επιτρέπει το σχηματισμό κυβέρνησης με βάση προγραμματικό πλαίσιο που λέει κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου, επιστροφή της προστασίας πρώτης κατοικίας που δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά επαναφορά του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ. Ωραία. Άρα, θα πει λοιπόν σε όλα ο Μητσοτάκης, ναι, αν είναι ο Μητσοτάκης. Και μετά θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τώρα να βρούμε και έναν πρωθυπουργό. Θα πει σε όλα, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης. Εάν πει και μετά θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης, εάν και ένα πρωθυπουργό. Πει σε όλα, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης, η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ένας πρωθυπουργός που βαρύνεται κατά τη διάρκεια της πλήρους τετραετούς θητείας του. Κύριε πρέπει να κλείσουμε. Με τα Τέμπη, με τις υποκλοπές, με το διορισμό των ημετέρων και τις απευθείας αναθέσεις 9,5 δισεκατομμυρίων, δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ από την πίσω πόρτα και παρά τη βούληση του ελληνικού λαού να του ξαναδώσει ευκαιρία να κάνει τα ίδια λάθη.